Τι γίνεται εκεί, κάτι έχει διάφορα που συζητάνε εκεί. Σε κοινωνικό κόσμο. Έτσι δεν είναι. Ξεπέρασε το μέτρο. Διότι αυτό το πράγμα ντροπιάζει τον νομό της Λακαρνανίας. Ο νομός της Λακαρνανίας είναι μεγάλο σε έκταση. Καθαρός νομός, πράσινος νομός. Και αυτό είναι και ο πλούτος του. Εμείς δεν έχουμε τουρισμό, είναι στο ελάχιστο. Πέρα από την ακτή αυτή του Ασταχού και της Ναυπάκτου, υστερούμε σε οτιδήποτε άλλο. Έχουμε αυτό το πλούτο που λέγεται κάμπος, ποτάμι, καλλιέργεια. Δεν διανοείται κανείς του Λακαρνάνας, πόσο μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ, να λέει όχι στην Εκτροπή για κανένα λόγο και εμείς να επικαλούμαστε κουβέντες που νομίζω ότι μόνο μπαλκόνι κάνουν, όχι η ουσία. Διότι όταν έχουν εκδικαστεί αυτή η υπόθεση 6 φορές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, θεωρώ ότι είναι επιπόλαιο. Α, το λες τώρα γιατί κάτι. Ναι, για την Εκτροπή, ναι, για τον Αχελό και ότι θα μπορούσαμε να έχουμε φθηνό ρεύμα. Τώρα δεν θυμάμαι, αλλά θυμάμαι ότι αυτή την υπόθεση είχαμε πάρει μια θέση η οποία ήταν ότι θα πρέπει βεβαίως να γίνουν σεβαστές οι αποφάσεις του Συμβουλίου και να προχωρήσουμε σε μια αποφάση του Συμβουλίου. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Έτσι δεν είναι. Έξι αποφάσεις. Φέρνει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αλλά νομίζω και αυτό είναι. Ο κ. Γεωργιάδης εκφράστηκε επιπόλαια. Τότε, τώρα λες, που έκανε διάφορα παραδείγματα. Ναι. Σε πέρασε το μέτρο. Και εμείς ειδικά δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Κύριε Υπουργέ, μουρλί δεν λέγονται των Λακαρνάνες που καταφέρουν. Δεν νομίζω ότι αναφερόταν. Έτσι αυτή. Όχι, δεν αναφερόταν. Στους στην αριστερά αναφερόταν. Όχι, έτσι δεν είναι. Όχι, είναι μουρλί. Εκεί πήγαινε αυτό. Αριστερά. Λέει πάνω στους Συμβούλιο της Επικρατείας και καθυστερούν. Ναι, για μην το παίρνετε έτσι κι εσείς. Δεν πήγε έτσι. Κάτσε τον αδικούμε. Στην αριστερά. Το αδικούμε. Να πω γιατί. Διότι νομίζω το βασικό επιχείρημα που έκανε ο Άδωνης ήταν ότι εξαιτίας της αριστεράς δεν μπόρεσαν να εξελιχθούν μία σειρά από πράγματα στην Ελλάδα τα οποία αφορούσαν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έτσι, αυτό δεν έλεγε, αυτό δεν ήταν το επιχείρημά του. Όπου στην πραγματικότητα αυτός ήταν ο λόγος, λέει, αυτό έλεγε, που δεν έχουμε ένα μείγμα ενέργειας σήμερα, γιατί όταν πηγαίναμε να βάζουμε ανεμογεννήτριες δεν μπορούσαμε να τις προχωρήσουμε, όταν πηγαίναμε να κάνουμε μετά γάλα φωτοβολταϊκά, δεν μπορούσαμε να τα προχωρήσουμε. Όταν τώρα, δηλαδή, έφερα τέτοια παραδείγματα, κυρίως αναφερόμενος, αυτό έλεγε, σε μια αντίληψη, νομίζω ότι αυτό προσπαθούσα να επισημάνει, η οποία ήταν μια αντίληψη υποκρισίας και διγλωσίας αριστεράς. Από μια μεριά έχουν την υποτίθεται από την πλευρά του την ανάδειξη του περιβάλλοντος, της προστασίας του περιβάλλοντος, της οικολογικής ευαισθησίας, και ενώ οι ανανεώσιμες είναι κατεξοχήν ουσιαστικά τέτοιες φιλοπεριβαλλοντικές πηγές ενέργειας. Έτσι, έλεγε ότι από μια μεριά λέτε αυτό, αλλά από την άλλη μεριά δεν έχετε αφήσει να εξελιχθεί τίποτε. Αυτό ήταν δεν η... Εγώ έτσι το κατάλαβα. Δεν δικαιολογείται γιατί θα πρέπει να αναστεβάσει ελληνική γλώσσα. Τι λες? Είναι άριστος η γλώσσα της ελληνικής, ξέρει να χειρίζεται τη γλώσσα, δεν είναι τόσο. Είναι και ζωηρός. Όχι, εμείς αυτόν είμαστε, ζωρός να είναι, αλλά δεν μπορεί όμως να εκφράζει πάντα για μια έντολα καρμανία. Δεν νομίζω ότι έχεις το μυαλό. Δεν νομίζω ότι έχεις το μυαλό. Είναι μια αποφάση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εκεί περισσότερα. Αυτός δικαιώθηκε από τη δικαιοσύνη και ωραία, εμείς επικροτήσαμε και χειροκροτήσαμε τη δικαιοσύνη του από αυτή τη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί η άλλη δικαιοσύνη που δικαιώνει εμάς να είναι μουρλή. Η δικαιοσύνη να είμαστε συνεννοημένοι. Να είμαστε συνεννοημένοι. Οι αποφάσεις της δικαιοσύνης σε κάθε περίπτωση από εμάς και από αυτή την παράταξη είναι απολύτως σεβαστές. Τελεία. Αυτό είναι ένα ζήτημα και είναι ένα άλλο ζήτημα. Είναι ένα άλλο ζήτημα ότι μπορεί κάποιος να σχολιάσει μια απόφαση. Είναι ένα ζήτημα το να σχολιάσουν μια απόφαση. Ένα άλλο ζήτημα τη σέβομαι την απόφαση. Αλλά ξαναλέω, η γνώμη μου δεν είχε κάτι να κάνει με αυτό. Εσείς πάντως θα θέλαμε να έχετε υπόψη σας ότι η εκτροπή του Αχελώου δεν πρέπει να γίνει για κανένα υδροελεκτρικό έργο, για καμία ΑΠΕΝ. Όλες οι ΑΠΕΝ είναι καλές, εμείς είμαστε υποστηρικτές. Ο Νομός Τροκανανίας είναι από τους πρώτους σε ΑΠΕΝ. Φέρετε φωτοβολταϊκά. Θα κάνει περιφέρεια φωτοβολταϊκό που θα προάξει
την αγροτική παραγωγή με πρωτοβουλία. Και νομίζω ότι έχετε και φωτοβολταϊκά τα οποία κάπως θα έχετε συνδέσει και με τις αγροτικές. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Και επιμένουμε και ο κύριος Λιβανός είχε κάνει πολύ καλό project για να ανοίξει ο ΔΔΕ υπέρ των παραγωγών και όχι υπέρ των επενδυτών. Άλλο να έχει το ρεύμα από το δίκτυο ο παραγωγός που παράγει ή μεταποιεί ένα αγροτικό προϊόν. Σωστά. Και άλλο να το παίρνει ο μεγαλογιατρός που δεν έχει να κάνει τα χρήματα και τα βάλει σε μια νομογεννήτρια για να παράξει πλούτο. Όχι. Θέλεις και, θες και ένα κομμάτι σημαντικό επενδυτικό. Μα το ίδιο έτσι, τα κιλοβάτια. Αλλά βεβαίως προφανώς θέλει μια ισορροπία εδώ. Ακριβώς. Έτσι. Κάτω όλα αυτά ο κ. Λιβανός το έχει πολύ καλά οργανωμένο και είναι παρόν το πρόγραμμα και εύχομαι να υλοποιηθεί παρότι. Εντάξει, ήταν όλο πολύ καλά στημένο, διότι επιμένω ότι εμείς οι παραγωγοί, εδώ οι Αιτωλοκαρνάνες, δεν θα παράγουμε μόνο, θα μεταποιούμε τα υπέροχα προϊόντα που κάνουμε.